Φαίνεται πως ο μέσος Έλληνας δουλεύει πολύ, πληρώνει ακόμα πιο πολύ, ενώ ο ίδιος όμως πληρώνεται λίγο. Στην πέμπτη θέση των πιο κακοπληρωμένων κατατάσσεται η χώρα μας παγκοσμίως, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες. Στις πρώτες θέσεις της έρευνας βρίσκεται το Μεξικό, ενώ ακολουθούν η Χιλή, η Σλοβακία και η Ουγγαρία. Δυστυχώς έχουμε και πρωτιά και να μην την ξεχνάμε ότι πρόσφατα ο ΑΣΑ μας κατατάσσει πρώτη στην ανεργία στους νέους μέχρι 24 ετών. Αυτό είναι τραγικό. Το 2007 η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση στο ιδιωτικό τομέα ήταν 657 ευρώ. Και αυτή τη στιγμή το 2022 με τόση ακρίβεια ράλι τιμών είναι στα 663 ευρώ. 6 ευρώ παραπάνω από το 2007. Η δραματική αύξηση που καταγράφεται σε ενέργεια, τρόφιμα, πρώτες ύλες και όχι μόνο, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία, δημιουργεί ζήτημα επιβίωσης για πολλούς εργαζομένους, οι οποίοι καλούνται να τα βγάλουν πέρα με μισθούς ψίχουλα. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Ποιοι είναι οι λόγοι δηλαδή, οι οποίοι φτάνουμε στο σημείο, ας πούμε, να μην αμοιβόμαστε και να μην μπορούμε να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω. Ο κόσμος προσπαθεί, νομίζω, έτσι, να επιβιώσει μέσα σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε έναν ελάχιστο μισθό που είναι όχι κάτω από το όριο της φτώχειας, αλλά κάτω από το όριο της αξιοπρέπειας πια των ανθρώπων. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε μια αύξηση του ελάχιστου μισθού κατά 5 ευρώ. Πράγμα που θεωρούμε ότι είναι υποτιμητικό και μας προσβάλλει. Στο εξωτερικό σπρώχνει όλο και περισσότερους νέους στο παρόν καθεστώς, προκειμένου να αναζητήσουν ένα καλύτερο οικονομικά και πιο σίγουρο μέλλον. Δυστυχώς έχουμε brain drain, να φεύγουμε στο εξωτερικό. Δεν πληρωνόμαστε καλά, δουλεύουμε πολύ και μακάρι αυτό το πράγμα να αλλάξει μια μέρα. Όπως πάει το πράγμα και όπως θα αυξηθούν και άλλες και άλλο οι τιμές λόγω και του πολέμου και της πανδημίας που μόλις τέλειωσε, νομίζω ότι θα είναι όλο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Πολλοί οικονομικοί μετανάστες φεύγουν σε χώρες της Ευρώπης γιατί είναι ακόμη καλύτερα τα μεροκάματα σε σχέση με την Ελλάδα. Βέβαια, δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει και εκμετάλλευση ή υψηλό κόστος ζωής. Στην αντίπερα όχθη και στους πιο καλοπληρωμένους του κόσμου, με βάση την έρευνα παρουσιάζονται οι Ισλανδοί, ενώ ακολουθούν οι κάτοικοι του Λουξεμβούργου, οι Δανείοι και οι Ελβετοί.